Βρισκόμαστε ξανά στην κουζίνα του κυρίου Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία Παπαϊωάννου για την υπέροχη αυτή κουζίνα και για τα υλικά που μου παρέχει. Θέλω σήμερα να σας πάω σε έναν αέρα παράδοσης, αλλά όχι ακριβώς. Θα κάνουμε λίγες μοντέρνες συναλλαγές μέσα. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε τα αγαπημένα μας φύλλα Κασάνδρα. Είναι το φύλλο το κίτρινο, το οποίο είναι φύλλο με κουρκουμά. Είναι πραγματικά αέρινο φύλλο, καταπληκτικό. Και έχουμε και το φύλλο κακάο, το οποίο μόλις το άνοιξα μας χωμύρισε κακάο. Και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλία και τον κύριο Ζήση. Η εταιρεία Κασάνδρα είναι αυτή εδώ, θα μιλήσουμε και αργότερα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει ξεκινήσει, είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το φύλλο κρούστας και το καταΐφι. Έχουν 9 διαφορετικά φύλλα κρούστας και 3 τύπους καταΐφι. Θα μιλήσουμε για αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στη συνταγή μας. Τα υλικά μας, από ό,τι βλέπετε, είναι αυτά. Έχουμε τη γέμισή μας, η οποία είναι καρύδι, αμύγδαλο, 50% αμύγδαλο, 50% καρύδι και λίγο κανέλα. Δηλαδή, 150 γραμμάρια καρύδι, 150 γραμμάρια αμύγδαλο και μία γερή και καλή κουταλιά κανέλα. Έχουμε το φύλλο το κίτρινο, το οποίο εγώ έχω πάρει για τη συγκεκριμένη ποσότητα 300 γραμμάρια. Βλέπετε πόσο πολύ φαίνεται, αλλά είναι 300 γραμμάρια. Απλά είναι τόσο αφράτο, έχει τόσο ωραίες και αφράτες ίνες, που πραγματικά το πιάνεις και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε ότι είναι καταπληκτικό, αέρινο φύλλο. Λοιπόν, το έχω ξάνει το καταΐφι. Έχω πάρει 2 ταψάκια μίας χρήσης, τα οποία βάζουμε τα σιροπιαστά. Τα ταψάκια γενικά αυτά κάνουν πολύ ωραίο ψήσιμο. Και θα σας δείξω εγώ τώρα τις μπουκίτσες. Θα κάνουμε μπουκίτσες από καταΐφι, τις οποίες εμείς θα τις γεμίσουμε. Παίρνω περίπου τόσο στο χέρι μου, τόσο, και βάζω τη γέμιση. Θα κάνουμε ένα λάξ. Δεν θέλω πολύ γέμιση, τόσο. Και τη λίγο. Πολύ καλά στο χέρι μου. Να κάνω ένα ωραίο, ομοιόμορφο καταϊφάκι. Και το βάζω στο ταψί μου. Αυτό θα γίνει ένα λάξ με το φύλλο κακάο. Δηλαδή, παίρνω λίγο φύλλο κακάο, εδώ στο χέρι μου, βάζω γέμιση και το τυλίγω. Να το. Βλέπετε τι ωραίο που είναι? Και το βάζω από δίπλα. Το καταΐφι, αν είναι νόστιμο, εάν βάλετε απλά ένα κομμάτι καρύδι μέσα, θα είναι απίστευτα γευστικό. Εμείς τώρα, επειδή θέλουμε να δώσουμε λίγο πιο πλούσια γεύση, βάζουμε και ένα μπαχαρικό την κανέλα μας και πάντα όταν θέλουμε να κάνουμε αναλογίες στα σιροπιαστά μας με διάφορους σκυρούς καρπούς, καλό είναι να τα βάζουμε μισά-μισά. Τόση ποσότητα και γέμιση. Αυτό θα το κάνουμε σε όλο το ταψάκι μας. Προσέχουμε πάρα πολύ να είναι τα καταϊφάκια μας ομοιόμορφα. Θέλω να δείξω εδώ πέρα πώς θα κάνουμε. Ένα σοκολατένιο και ένα με κουρκουμά. Πραγματικά, μη σας τρομάζει το σοκολατένιο καταϊφί. Η γεύση του είναι απίθανη. Όλα τα αρώματα της σοκολάτας περνάνε μέσα στο καταϊφί. Και πραγματικά θα κάνετε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γλυκό. Ένα πολύ εντυπωσιακό γλυκό, το οποίο σίγουρα δεν το έχετε ξαναδεί κάπου. Να, έτσι εδώ, φωλίτσα στο χέρι, λίγο γέμιση και τη λίγο πάρα πολύ προσεκτικά και από το πλάι. Και το καταΐφι, καταλαβαίνετε αν είναι καλό όταν δεν ξεραίνεται. Εγώ βλέπετε δεν το έχω σκεπάσει με κάτι. Αν ήταν κάποιο άλλο καταΐφι, θα το είχα σκεπάσει με μία πετσέτα. Για να μην ξεραίνεται, το καταΐφι αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτο. Διατηρείται στο ψυγείο πάρα πολύ καιρό, κοιτάξτε εδώ. Διατηρείται στο ψυγείο πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μήνα, και η γεύση του είναι αναλύωτη. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και κάνω τις μπουκίτσες μου μέχρι να τελειώσω το ταψάκι. Έχουμε έτοιμο το ταψάκι μας με το καταΐφι, το οποίο κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται. Λοιπόν, το καταΐφι, όπως και όλα τα σιροπιαστά, θέλουν κανονικά μία μέρα να μείνουν εκτός, να πιάσουν μια ωραία κρούστα από πάνω
και μόλις μπουν στο φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία, πάντα το κατά ύφη, να γίνουν θεοτράγανα. Και το μυστικό είναι στο σιρόπι. Το ψήνω το κατά ύφη στους, αν είναι δυνατός ο φούρνος σας, στους 180. Αν είναι αδύναμος, στους 200. Σε δυνατή θερμοκρασία για περίπου το συγκεκριμένο το ψάκι θέλει ένα μισάωρο. Το βάζω φούρνο και σας λέω τα μυστικά. Βάλαμε το κατά ύφη μας στο φούρνο και ξεκινάμε να βάλουμε το σιρόπι μας μπροστά, γιατί το κατά ύφη το σιροπιάζω 2-3 φορές για να μην μου λασπώσει. Χλιαρό σιρόπι, χλιαρό γλυκό. Βάζουμε 0,5 κιλό νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη. Το σιρόπι που βάζω τώρα είναι 30 βαθμοί, 30 γράδους ουσιαστικά. Και θέλουμε και γλυκόζι μέσα στο σιρόπι μας και λίγο ξινό. Το ξινό είναι ουσιαστικά το λεμόνι, να σας το πω έτσι, το οποίο σπάει τα ζάχαρα. Οπότε, αν δεν έχετε ξινό, θα βάλετε λίγο λεμόνι. Τώρα, στα σιρόπια μας, καλό είναι να βάζουμε τη γλυκόζη αφού λιώσει η ζάχαρη, για να μην έχουμε πρόβλημα να γίνει καραμέλα. Γιατί πολλές φορές την έχω πατήσει έτσι, έχω βάλει γλυκόζη από την αρχή και μου έχει ενωθεί με τη ζάχαρη και έχει γίνει καραμέλα. Τώρα αρχίζει και λιώνει η ζάχαρη. Μόλις λιώσει τελείως, θα προσθέσω μέσα τη γλυκόζη. Βάζω το πορτοκάλι μου να αρωματίσω, το σιρόπι. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικό θέλετε, από κανέλα, γαρίφαλο, μέχρι και τσάι μπορείτε να βάλετε. Και αυτό που έχω εδώ είναι βούτυρο λιωμένο, που είναι σε βαζάκια στο εμπόριο. Εάν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε φυτίνι ή μαργαρίνη, αλλά το σιροπιαστό θέλει καλό βούτυρο. Το οποίο βούτυρο τι θα κάνουμε τώρα. Είδατε ότι το κατά ύφη στο φούρνο το έβαλα χωρίς να το βουτυρώσω. Θα το βουτυρώσουμε αμέσως μετά. Βάζω μέσα και τη γλυκόζη μου τώρα που έχει λιώσει η ζάχαρη. Και το σιρόπι μας, από όταν είναι έτοιμο, δεν το ανακατεύω καθόλου. Γιατί όσο το ανακατεύω ζαχαρώνει. Έχω βάλει 20 γραμμάρια γλυκόζη. Χαμηλώνω λίγο τη θερμοκρασία μου. Και μόλις βράσει, το αφήνουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία και ρίχνουμε μέσα το βουτυράκι μας. Βούτυρο λιωμένο θέλω να είναι 99. Τι είναι ο 99? Να είναι 100%, 99% βούτυρο. Να έχει μέσα 1% τα υγρά ουσιαστικά, το γάλα του βουτύρου που έχει. Συνήθως το βούτυρο στο σούπερ μάρκετ είναι 82%. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το λιωμένο, το οποίο είναι εγωπρόβιο βούτυρο και μοσχοβολάει. Το σιρόπι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Τέλεια. Το σβήνουμε τώρα. Έχει λιώσει η ζάχαρή μας. Είναι πανέτοιμο. Και το κατεβάζω από τη φωτιά. Δεν το πειράζω, γιατί όσο ανακατεύω το σιρόπι μου ζαχαρώνει. Και βάζω μέσα το βούτυρο. Αυτό θα λιώσει και αυτό θα είναι το αρωματικό μου για το κατά ύφη. Γιατί το κατά ύφη κρατάει το αρώμα του για μέρες. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή στις 3 μέρες θα κρατήσει ακόμα το βούτυρό του. Ανακατεύω μόνο μία φορά για να πάρει τα βουτυράκια του καλά και να λιώσει. Και με αυτό τώρα το σιρόπι θα σιροπιάσουμε το κατά ύφη μας. Σας φαίνεται λίγο περίεργο που βάζουμε το βούτυρο μετά, αλλά πραγματικά πιστέψτε με ότι είναι το απόλυτο. Τόλι, έλα να μυρίσεις τώρα το σιρόπι. Θα πάθει σοκ. Από το άρωμα του βουτύρου, από το άρωμα του πορτοκαλιού, είναι απίθανο. Το αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία, να λιώσει το βουτυράκι και μόλις βγει το κατά ύφη και κρυώσει ελαφρά, σιροπιάζουμε και τρώμε. Λοιπόν, το σιρόπι μας έχει χλιαρίνει, έχει διαλυθεί μέσα το βούτυρο, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κομματάκια και λίγο-λίγο σιροπιάζουμε ελαφρά, όχι πάρα πολύ. Θα σιροπιάσουμε το κατά ύφη μας 3 φορές. Σιροπιάζω μία φορά ελαφρά.
το αφήνω για 5 λεπτάκια και ξανασιροπιάζω σε 5 λεπτά. Αυτή τη διαδικασία θα την ακολουθήσω 2 ακόμα φορές. Σε 5 λεπτά σιροπιάζω ξανά και σε άλλα 5 ξανά. Βλέπετε ότι το καταήφι μας είναι full πλημμυρισμένο στο σιρόπι. Να ξέρετε ότι ένα καλό καταήφι, πώς φαίνεται ότι είναι καλό. Θα το σηκώσουμε σε λιγάκι όταν ρουφήξει το σιρόπι, θα το ρουφήξει όλο, μη φοβάστε. Ένα καταήφι είναι καλό όταν το σηκώνεις και διακρίνεις τις τρίχες του, δηλαδή ξεχωρίζουν οι τρίχες του. Έτσι καταλαβαίνετε αν είναι ένα καταήφι επιτυχημένο και καλό. Περιμένουμε γύρω στα 10 λεπτάκια να ρουφήξει το σιροπάκι του. Σερβίρουμε και τρώμε. Σερβίρουμε λοιπόν. Ήρθε η στιγμή. Το καταϊφάκι μας φαίνεται τέλειο. Τώρα, κοιτάξτε τι σας έλεγα. Όταν διακρίνετε τις τριχούλες από κάτω, μπορείτε δηλαδή να τις ξεχωρίσετε. Ένα καταϊφί είναι επιτυχημένο. Εδώ. Το καταϊφί κανονικά θέλει μία μέρα να κάτσει. Και την επόμενη μέρα να το φάμε και στα ταψάκια να το διατηρήσετε. Είναι πραγματικά τέλειο το καταϊφάκι μας. Μοσχομυρίζει το φύλλο κακάο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και κοιτάξτε τι όμορφα που είναι στη σειρά. Να πάτε να κάνετε ένα καταϊφί τέτοιο πολύχρωμο. Να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Πραγματικά αξίζει. Λιώνει το καταϊφάκι, είναι καταπληκτικό. Εμείς βέβαια το βγάλαμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Να σκουπίσουμε λίγο τα σιροπάκια. Εδώ. Να σπαλίσουμε με λίγο ξηρό καρπό. Και να δώσουμε μέσα να δοκιμάσουμε. Και εμείς θα ετοιμάσουμε άλλο πιάτο. Θα φάμε ένα με τον Τόλι εδώ τώρα. Λοιπόν, πασπαλίζουμε με λίγο ξηρούς καρπούς από πάνω. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καταϊφί για όλα τα γούστα. Εδώ. Πάει το πρώτο πιάτο. Τέλειο καταϊφί. Το αφήνω εδώ. Δίπλα από το φύλλο. Και πάμε για το δεύτερο πιατάκι. Το οποίο θα βάλουμε εδώ πέρα. Τα καταϊφάκια για να τα δοκιμάσουμε τώρα. Μόσχο μυρίζει. Το σιρόπι, όπως είπαμε, χλιαρό. Χλιαρό και το καταϊφάκι. Και το καλύτερο είναι να το φάτε την επόμενη μέρα. Αλλά ξέρω ότι κανείς δεν έχει τόσο πολύ υπομονή. Οπότε καταναλώστε το την ίδια μέρα. Και λίγο ξηρό καρπό επιπλέον και εδώ πέρα, στο κάθε καταϊφάκι ξεχωριστά. Έτσι. Και είμαστε πανέτοιμοι. Τα πιάτα μας είναι αυτά. Εγώ να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που μείνετε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη φίλη μου τη Μαρία Τιμίτση για το υπέροχο αυτό χτένισμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά να ευχαριστήσω την εταιρεία Παπαϊωάννου που για ακόμη μία φορά κάναμε στην κουζίνα θεϊκά σιροπιαστά γλυκά. Και φυσικά να ευχαριστήσω τα φύλλα Κασάνδρα, τα οποία μας έδωσαν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Πραγματικά ένα καλό καταήφι κάνει τη διαφορά. Αυτά, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Δεν θέλω να χαράσω κανένα πιάτο, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε και να κλείσουμε λοιπόν γλυκά. Τόλι σοκολατένιο θέλεις, έτσι. Λοιπόν, για να το κόψουμε αυτό στη μέση, να δούμε. Ακούτε ότι μένει τραγανό από πάνω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα, έτσι.
Θεϊκό, θεϊκό. Τόλι πάρε πυρουνάκι και έλα να φάμε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν λόγια. Τρώμε, πάρε πυρουνάκι, έλα, έλα. Λοιπόν, τρώμε, καλή μας απόλαυση. Θεϊκό κατά ύφη το οποίο λιώνει στο στόμα. Όχι, πες. Καλό, καλό. Φιλάκια πολλά. Καλέμε.